Θα ήθελα να θυμίσω αυτό που όλοι ξέρετε, ότι το πιο εμβληματικό οπλικό σύστημα στην ιστορία του νεότερου ελληνισμού, αναφέρομαι στο θορυκτό Αβέροφ, προέρχεται κατά μείζωνα λόγο από ιδιωτική δωρεά. Αυτό λοιπόν το πρότυπο των δωρητών αναδεικνύεται σήμερα με την ανακαίνιση, κύριε Μητυλινέ, αυτού του κτηριακού συγκροτήματος της Σχολής Ευελπίδων. Η δωρεά σας ως ένα παράδειγμα προς μίμηση. Δεν αποτελεί μια απλή πράξη ευεργεσίας. Είναι ευρύτερο και το γνωρίζετε. Είναι μια πράξη ενίσχυσης των ενόπλων δυνάμεων και τελικά της εθνικής άμυνας της πατρίδας μας. Θα ήθελα τώρα να σας προσφωνήσω με τον τίτλο που η πατρίδα δια της υπογραφής της Προέδρου της Δημοκρατίας σας απένιμε, ταξίαρχε επιτιμή, κύριε Μητυλινέ. Σας εκφράζω τη βαθύτατη ευγνωμοσύνη μου για τη γενναιόδορη χειρονομία σας, απόδειξη της έμπρακτης αγάπης σας για την πατρίδα και τις ένοπλες δυνάμεις. Και θα ήθελα να πω σε όλους τους παριστάμενους αυτό που εσείς γνωρίζετε, ότι η σημερινή εγγενιαζόμενη ευεργεσία δεν είναι η μόνη. Πρόσφατα, ο ομιλός σας, εσείς, η Μέτλεν, αλλά κατ' ουσίαν εσείς, ο Ευάγγελος Μητυλινέος, αναλάβατε το κόστος για την δημιουργία της νέας όψης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Η νέα όψη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, κυρίες και κύριοι, έχει σχεδιαστεί ως προσφορά από έναν από τους μεγαλύτερους εν ζωή γλύπτες, τον Έλληνα Κώστα Βαρότσο. Και συνιστά και αυτή ένα συμβολισμό, το πέρασμα των ενόπλων δυνάμεων της πατρίδας μας στο νέο αιώνα μέσω της Ατζέντας 2030. Το πέρασμα σε μια νέα εποχή στις ισχυρότερες ένοπλες δυνάμεις που είχε ποτέ ο ελληνισμός. Και η πατρίδα μας θα παραμείνει ισχυρή όταν ο ιδιωτικός τομέας στέκεται αρρωγός στην κοινωνική και στην κρατική προσπάθεια. Απευθύνομαι τώρα στους ευέλπιδες. Είμαι περήφανος για σας. Είμαι πολύ περήφανος για την απόφαση που πήρατε να συνδέσετε τη ζωή σας με την έντιμη στολή του Έλληνα αξιωματικού. Είμαι πολύ περήφανος για την επιλογή σας να φέρετε διαβίου το εθνόσημο, το διαχρονικό σύμβολο της πατρίδας μας. Είμαι πολύ περήφανος γιατί οι διακρίσεις που επιδιώκετε στη ζωή σας εκπηγάζουν από την πατρίδα και υπηρετούν την πατρίδα και συνίστανται όσο προχωράτε τα βήματα της καριέρας σας σε μεγαλύτερες ευθύνες για την υπεράσπιση ακριβώς αυτής της πατρίδας. Σας καλώ λοιπόν για άλλη μια φορά να ανταποκριθείτε με όλες σας τις δυνάμεις στο συνταγματικό σας καθήκον, γιατί η πατρίδα μας έχει ανάγκη από ισχυρές ένοπλες δυνάμεις που διοικούνται από φωτισμένους και ικανούς ηγείτορες. Σας ευχαριστώ πολύ.